Πάμε στην Πάρο και στον συνάδελφο, στον Δημήτρη Σερετζούλια. Γεια σας κύριε συνάδελφε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Πάρο και εδώ... Καλημέρα κύριε Σερετζούλια. Εκεί να μας πεις καταρχήν πώς, τι καιρό κάνει, φυσάει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, παρακολουθούσα τώρα την πρόγνωση και εδώ από την Δευτέρα έχουν αρχίσει τα 35 άρια να χτυπάνε και πάλι. Ωραία. Έχει βοριαδάκι είναι... όμως, έχει μια δροσιά, ε. Το βραδάκι είναι καλά. Την ημέρα έχει αρκετή ζέστη. Θέλει ζακετάκι, ζακετάκι θέλει το βράδυ. Ναι, ναι, θα ήθελε. Ωραία. Τι γίνεται εκεί στις παραλίες λοιπόν, πώς πάμε. Οι σέρφερς λοιπόν, πώς πάνε εκεί στην Πάρο. Έχουμε διάφορα θέματα στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε το θέμα των παραλίων φυσικά. Έχουμε θέματα φοροδιαφυγής και οικονομικού ενδιαφέροντος. Είδαμε οποία... πάντως, Δημήτρη, σε όλα τα οικονομικά site τις προηγούμενες μέρες να πρωταγωνιστεί και η Πάρος και η Άνδρος. Και το θέμα ήταν ότι οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και η Ράμπο της ΑΔΕ έχουν μετακομίσει, έχουν φύγει, λέει, από τη Μύκονο. Γιατί δεν έχει ίσως εκεί ό,τι έλεγξαν, για να δούμε. Και έχουν μετακομίσει σε νησιά όπως η Άνδρος και η Πάρος. Είναι κάπως έτσι. Κατά κάποιο τρόπο φέτος η Πάρος, εκτός από την τουριστική άνοδο, θα μπορούμε να πούμε ότι έχει τα πρωτεία και σε αυτό τον τομέα. Δεν έχουν προηγούμενο οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και θα ενταθούν όπως είναι λογικό και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του Αυγούστου από μεικτά κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονται διασταυρώσεις και με επιτόπιο έλεγχο μέσω εφαρμογής live. Οι περισσότεροι έλεγχοι είναι και ευνηδιαστικοί. Υπάρχουν και κάποια κλιμάκια τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην Πάρο και κάνουν ελέγχους πολλές φορές και παραπάνω από μία φορά σε κάποιο κατάστημα. Οι ναι, γιατί Δημήτρη, κάνουν... ξέρεις, περνάνε οι εφοριακοί, κάνουν τον ακριβώς. Έλεγχο. Είναι κομμένες αποδείξεις και μετά λέει: ωραία, πέρασε, δεν ξανακόβουμε απόδειξη. Ακριβώς. Θα το πούμε και αυτό. Και περνάει μετά ο εφοριακός που δεν τον ξέρουν, που είναι κάλυψη απόκρυψη που λέμε. Μπορεί να την μένω και με το μαγιό του και με το καπελάκι του. Και εκεί την πάτησες. Φέτος, και φέτος, σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, οι ελεκτές δεν είναι από το νομό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει ακόμα πιο ευνηδιαστικά. Οι παραβάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με εργατική και φορολογική νομοθεσία. Ήδη σε αυτό το 15ήμερο, τις 14 πρώτες μέρες του Αυγούστου, καθώς χθες φυσικά δεν έχουμε εικόνα, τις πρώτες 14 ημέρες του Αυγούστου ήδη έχουν καταγραφεί 22 παραβάσεις. Οι τρεις από αυτές περιελάμβανε και 48 ώρια αναστολή σε λειτουργία επιχείρησης λόγω μη έκδοση αποδείξεων. Έχουμε εδώ εικόνα, Δημήτρη, μία... πόσες αποδείξεις είχε ξεχάσει να κόψει συγκεκριμένη επιχείρηση περίπου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μία επιχείρηση δεν είχε κόψει 27 αποδείξεις, η άλλη δεν είχε κόψει 16. Ενώ εδώ να πούμε ότι αρκετές επιχειρήσεις ξεχνούν να κόψουν αποδείξεις ακόμα και σε περιπτώσεις που ο πελάτης πληρώνει μέσω τερματικού του POS. Οπότε μέσω κάρτας φαίνεται, απλά είναι υποχρεωμένος να κόψει και απόδειξη και εκεί υπάρχει έτσι ένα μικρό μπέρδεμα. Πάντως δεν έχουμε ακόμα, Δημήτρη, δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει στο βήμα της διασύνδεσης των ταμιακών με τα POS, που εκεί θα υπήρχε ο απόλυτος έλεγχος, γιατί δεν θα μπορούσες, γιατί τώρα μπορεί ο πελάτης να πληρώνει με POS και με κάρτα και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το βλέπει η εφορία. Δεν είναι έτσι. Η εφορία αυτό δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει ακόμα. Η εφορία είναι τυφλή όσον αφορά στις πληρωμές με POS. Η εφορία βλέπει τις ταμιακές και αν εσύ μπορεί να πληρώσεις με POS, αλλά ο μαγαζάτρος μπορεί να μην κόψει την απόδειξη. Άρα δεν φορολογείται. Έτσι. Είναι ακριβώς. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και είναι και μια υπόσχεση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι φέτος θα γίνει αυτή η διασύνδεση. Έτσι. Οι αρχές του 2024 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Όσον είναι αφορά την εργατική νομοθεσία, Δημήτρη, μας είπες και για παράδειγμα. Για να ολοκληρώσω και ένα λεπτό, να πω ότι και σε μία περίπτωση βρέθηκε ένα ψυχτήριο καφέ μπαρ που λειτουργούσε χωρίς καθόλου άδεια. Α, πολύ καλός αυτός. Μάλιστα. Πολύ καλός αυτός. Χωρίς καθόλου άδεια, δηλαδή δεν είχε καθόλου άδεια λειτουργίας του καταστήματος, μάλιστα. Ναι. Πες μας και ένα τελευταίο για τα εργασιακά, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Δημήτρη.
Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρχαν αρκετές μικροπαραβάσεις όσον αφορά με απασχόληση υπαλλήλου εκτός ωραρίου. Βέβαια, εντάξει, εκεί έγιναν τα απαραίτητα πρόστιμα χωρίς να κλείσει η επιχείρηση. Ωραία, Δημήτρη, λοιπόν, κλείσε, πες μας και μια ωραία, έτσι, τι γίνεται με, έχει κόσμο Υπάρος φέτος, έχει τουρισμό, πάει καλά και με αυτό θα κλείσουμε. Υπάρος φέτος έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019, που ήταν και για το νησί χρονιά ορόσημο, και όσον αφορά τους επισκέπτες στις ροές, αλλά και όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, και ιδιαίτερα χθες που ήταν μεγάλη γιορτή εδώ πέρα και για την Απάρο, που γιόρταζε η Παναγία κατά τα Πηλιανή, ο κόσμος ήταν πραγματικά πάρα πολλοί που ήρθε να προσκυνεί στην ιερά εικόνα και να προσκυνήσει σε αυτό το αρχαιολογικό μνημείο. Ωραία λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, για τις... Δημήτρη. Ωραίες. Ξύπνησε νωρίς και μας έδωσες και τις πληροφορίες και, μας έδωσες έτσι, και το κλίμα. Και μια εικόνα και λίγο αέρα και λίγο αεράκι έτσι, από την πανέμορφη Πάρο, που είναι πολύ όμορφη και την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.